Είμαστε στο Motorhead για να κάνουμε μια παρουσίαση της ολόφρεσκης σειράς αλουμινένιων βαλιτσών της ισπανικής SAD με ονομασία Terra. Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με την Top Case. Είναι λοιπόν μια πολύ φρέσκια προσέγγιση και σχεδιαστικά αλλά και από θέμα υλικών. Να πούμε ότι η Top Case είναι 100% αδιάβροχη και βγαίνει σε δύο χωρητικότητες 37 και 48 λίτρων. Τα 48 λίτρα είναι αυτά που έχουμε εδώ και βγαίνει σε μαύρο ή αλουμίνιο χρώμα. Ενδεικτικό του φρέσκου design είναι, πέρα από αυτό που βλέπετε στην κάμερα, ότι είναι από πάνω, βλέπετε σχεδιαστικά δεν ακολουθεί καμία άλλη εταιρεία, είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι καινούριο. Τα πράγμα το οποίο μας κάνει αρκετά χαρούμενος σε όλο το στυλ και γενικότερα από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουμε δει ταιριάζει πραγματικά σε πάρα πολλές, έτσι, το στυλ σε πάρα πολλές on-off μοτοσυκλέτες. Ενισχυμένο αλουμίνιο με λίγο βάρος είναι όλη η βαλίτσα, δεν έχουμε καθόλου πλαστικά μέρη και ανοξείδωτο ατσάλι είναι το άνοιγμα και η λαβή μεταφοράς. Ναι, αυτό είναι λαβή μεταφοράς, θα σας δείξουμε πώς. Πρακτικά κλειδί ασφαλείας τετραγωνισμένο ανοίγει και κάνοντας έτσι ανοίγει. Η βαλίτσα ανοίγει με αυτόν τον τρόπο, θα σας δείξουμε στη συνέχεια τι γίνεται. Ενώ παράλληλα έχουμε τη δυνατότητα αυτό εδώ όταν η βαλίτσα είναι ανοιχτή. Αυτή είναι η λαβή μεταφοράς, στην οποία στο ταξίδι μας τη βγάζουμε, κλειδώνουμε πάλι τη βαλίτσα και έχουμε εδώ μια λαβή μεταφοράς όπου παίρνουμε τη βαλίτσα εδώ. Επειδή δεν έχει μεγάλους σημάντες, μεγάλες αναμονές ή μεγάλα αλουμίνια για να την πάρουμε, έχουν σκεφτεί αυτόν τον τρόπο όπου παίρνουμε τη βαλίτσα και τη μεταφέρουμε. Από εκεί και πέρα λοιπόν, θα κλείσουμε και πάλι εδώ. Ανοίγουμε λοιπόν, ανοίγουμε. Ανοίγει το πάνω μέρος, κλείνει το κάτω και γενικώς ασφαλίζει. Πάμε να δούμε λίγο εξωτερικά, μιας και ξεκινήσαμε έτσι τι γίνεται. Υπάρχουν αναμονές στο πάνω μέρος για πέρασμα φυσικά επιπλέον σακιδίων, ημαντών ή οτιδήποτε άλλο χρειαστούμε. Ενώ κάτι αρκετά έξυπνο είναι το γεγονός ότι φυσικά έχει τη δυνατότητα να πάρει μαξιλαράκι πλάτης με επιπλέον κόστος και ήδη έχει έτοιμες τις αναμονές όπου θα χρειαστεί να τρυπήσουμε. Όλο το σύστημα της κίνησης στα μηχανικά μέρη είναι αρκετά σφυριγυλά και φαίνονται πραγματικά αξιόπιστα. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχουμε κάνει ακόμα τεστ εμείς, αλλά γενικώς τα πρώτα reviews που έχουν γίνει είναι αρκετά εντυπωσιακά. Ανοίγουμε λοιπόν τη βαλίτσα. Η βαλίτσα λοιπόν, όπως σας είπαμε, έχει έναν όγκο 48 λίτρων. Σημαντικό το γεγονός ότι, όπως σας είπαμε, δεν έχει πουθενά πλαστικά. Βγάζοντας αυτό το pad το οποίο είναι μέσα, βλέπουμε όλο το σύστημα εδώ ότι είναι δουλεμένο με μηχάνημα. Το κάτω μέρος της βαλίτσας και μετά είναι η ένωση είναι αρκετά ψηλά, οπότε δεν θα έχουμε θέματα με την αδευρεχοποίηση όπως έχουμε σε άλλες εταιρείες. Ενώ θα το ξαναβάλουμε. Είμαστε εδώ λοιπόν. Πρακτικά τώρα εδώ έχουμε μια μικρή ένσταση. Η SAD λέει ότι χωράει ένα ανοιγόμενο κράνος και ένα jet. Παρ' όλα αυτά, ρεαλιστικά είναι υπερβολικά δύσκολο. Θα πρέπει να βρούμε ένα μικρό ανοιγόμενο κράνος και ένα jet χωρίς ζελατίνα. Οπότε, επειδή εδώ γενικώς λέμε πράγματα που έχουν να κάνουν με την αλήθεια, θα βάλουμε ένα κλειστό κράνος να δείξουμε πώς χωράει και τι χώρο αφήνει. Αν θέλουμε λοιπόν εδώ, μπαίνει ένα κλειστό κράνος και θα δούμε δυστυχώς ότι δεν παίρνει δύο κράνη και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν μπορεί να χωρέσουν δύο κράνη, δεν μπορεί να χωρέσει ούτε ένα δεύτερο jet, οπότε μένουμε με το ένα κράνος και, και αρκετά πράγματα. Κάτι το οποίο είναι αρκετά όμως σημαντικό και όμορφο είναι το γεγονός ότι όταν γεμίσουμε εδώ το πάνω μέρος, έχει αρκετό ύψος από εδώ, οπότε μπορούμε να βάλουμε επιπλέον πράγματα. Αυτή τη στιγμή σαν αξεσουάρ υπάρχει μόνο η εσωτερική θήκη, που υπάρχει, δεν έχουμε κάποιο διχτάκι αυτή τη στιγμή, οπότε για την ώρα είμαστε ok. Κλείνουμε λοιπόν τη βαλίτσα, βλέπετε από την κίνηση και μόνο το κλείδωμα που γίνεται εδώ, είναι πολύ εύκολο, όταν θα πάρουμε το χέρι και θα το βάλουμε εδώ, μία κίνηση και κλείδωσε. Κλειδάκι, κανονικά, εντελώς αναλογική κίνηση και τελειώσαμε. Αυτή λοιπόν είναι η 48άρα σε μαύρο χρώμα, το ασημίτης χρώμα θα είναι αυτό, όπως το βλέπετε εδώ. Είναι έτσι ένα ημιμάτ χρώμα, πολύ σύγχρονο. Γενικότερα οι βαλίτσες είναι πάρα πολύ ωραίες. Αυτά είναι σαν μια πρώτη παρουσίαση. Η βαλίτσα είναι πολύ όμορφη, πραγματικά είναι πολύ όμορφη. Μπορεί να στηριχθεί και στις υπάρχουσες πλαστικές χάρες. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια νέα ολόκληρη οικογένεια σχαρών αλουμινίου, τις οποίες και προτείνουμε. Αν θέλουμε δηλαδή να κάνουμε σωστή χρήση και να σεβόμαστε τον εαυτό μας, καλό είναι οι βαλίτσες αλουμινίου να έχουν αλουμινένιο πιάτο.
Όλα αυτά λοιπόν θα τα δείτε στους συνδέσμους που υπάρχουν στην περιγραφή μας. Για οποιασδήποτε άλλες πληροφορίες φυσικά είμαστε εδώ. Φυσικά θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά, γιατί να το δείτε, να καταλάβετε την ποιότητα, γιατί είναι μια πραγματικά πολύ καλή λύση στο θέμα της μεταφοράς. Για οποιασδήποτε άλλες πληροφορίες είμαστε ένα email μακριά, μόλις το info@papakimotorride.eu.